Το στρατηγικό σχέδιο που κατέθεσε το προηγούμενο διάστημα η Δημοτική Αρχή και ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο περιελάμβανε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για ζητήματα που σχετίζονται άμεσα με την ανάπτυξη της πόλης. Ανάμεσα στα άλλα ξεχωρίζει η ανάδειξη των θησαυρών της Άρτας, η δημιουργία της πολιτιστικής διαδρομής, οι νέες αναπλάσεις πλατιών, η ψηφιοποίηση του πολιτιστικού και ιστορικού αποθέματος της Άρτας, η ανάδειξη των μνημείων σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού. Στα έργα και τις δράσεις περιελάμβανε το σχέδιο ΒΑ του Δήμου Αρταίων, ήταν και η αποκατάσταση του Βυζαντινού Μνημείου του Ιερού Ναού της Παρηγορήτισσας της Άρτας. Το πρωί της Τετάρτης στο χώρο βρέθηκε ο Δήμαρχος Αρταίων Χρήστο Τσιρογιάννης και η προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Άρτας Βαρβάρα Παπαδοπούλου. Κοιτάξτε, αυτές οι εργασίες που βλέπετε τώρα είναι μικρές εργασίες που αφορούν στα παράθυρα κυρίως του μνημείου, γιατί παρουσίαζαν πολλές φθορές και λόγω του χειμώνα να είναι το μνημείο όσο το δυνατόν τακτοποιημένο. Τώρα, αν μιλάμε για το μεγάλο έργο της Παρηγορήτισσας, εκεί μιλάμε για κάτι τελείως διαφορετικό. Εγώ θέλω να σας πω ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί η μελέτη η οποία αφορά όχι μόνο στην απλή συντήρηση αλλά στην αναστήλωση, στην στερέωση και ούτω καθεξής του ίδιου του μνημείου αλλά και του περιβάλλοντος χώρου. Μια μεγάλη μελέτη η οποία έχει χρηματοδοτηθεί από την περιφέρεια Ηπείρου και σήμερα βρίσκεται στο Υπουργείο Πολιτισμού προς έγκριση και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα εγκριθεί ούτως ώστε να ξεκινήσει το μεγάλο αυτό έργο. Τι προϋπολογισμό θα είναι αυτό το μεγάλο έργο? Αρχικά θα έλεγα 2 εκατομμύρια. Ενδεχομένως όμως αυτό να χρειαστεί και κάτι περισσότερο. Και ο Δήμος Αρταίων πού βοηθάει σε όλα αυτά? Ο Δήμος Αρταίων θα σας μιλήσει ο Δήμαρχος γι' αυτό. Καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Παπαδοπούλου για την άριστη συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Πραγματικά προσπαθήσαμε να αναδείξουμε τα βυζαντινά μνημεία και τα αρχαιολογικό πλούτο που έχει η Άρτα. Πολλά είναι τα έργα τα οποία έγιναν και με τη συνδρομή της περιφέρειας στην περιοχή μας. Εδώ σήμερα είμαι για να ανακοινώσω ότι σε αυτή τη μελέτη που ανέφερε η κυρία Παπαδοπούλου για την Παρηγορήτισσα, για τα χρόνια προβλήματα που είχε για να αποκατασταθεί και να αναδημορφωθεί ο περιβάλλοντος χώρος, εμείς θα μπορούσαμε να πούμε όχι. Άρα στα πλαίσια του σχέδιου βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, μέσα και από το Δημοτικό μας Συμβούλιο, εκταμιεύσαμε 2 εκατομμύρια ευρώ από τα 20 εκατομμύρια που ο Δήμος Αρταίων δικαιούταν από το ΠΕΠ Ηπείρου, έτσι ώστε να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι εργασίες. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την περιοχή μας. Πολλές φορές ακούμε να λέμε ότι η Άρτα έχει το ιστορικό γεφύρι για την Παρηγορήτισσα στο σήμα κατά τεθέν. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο και ευχαριστούμε την Αρχαιολογική Υπηρεσία Άρτας, κυρία Παπαδοπούλου, για αυτή τη μελέτη, την Περιφέρεια Ηπείρου προφανώς. Και να πω ότι τα τελευταία χρόνια κάναμε και την παρέμβαση εδώ στην Παρηγορήτισσα απ' έξω την ανάπλαση του χώρου και στην έξω από το κάστρο και στην Αγία Θεοδώρα. Και από εκεί πέρα νομίζω ότι και στα πλαίσια του ΒΑ θα μπορούσαμε ή από άλλους πόρους να δούμε και το φωτισμό των μνημείων. Υπάρχουν μελέτες οι οποίες είναι στο Υπουργείο, ενδεχομένως να χρειάζονται μια επικαιροποίηση για να δούμε και το κάστρο, να δούμε και το φωτισμό του κάστρου και της Αγίας Θεοδόρας και της Παρηγορήτισσας. Και να πω ότι Βαρβάρα και μια κοινή προσπάθεια που κάναμε είναι να απαλωτριώσουμε και να κάνουμε ένα περίπατο γύρω από το κάστρο, να απαλωτριώσουμε εκείνα τα σπίτια που είναι τα κρυμμένα. Έχουν γίνει πάρα πολλές εργασίες και έχουν δρομολογηθεί πολλά πράγματα που ενδεχομένως να μην φαίνονται τώρα, αλλά μελλοντικά είμαι σίγουρη ότι η Άρτα και τα μνημεία της θα αλλάξουν τελείως. Ήδη αλλάζει και το κέντρο, γιατί σε λίγες μέρες πρόκειται να παραδώσετε και το Ιστορικό Δημαρχείο. Και σύμφωνα με τη συμβούλη βέβαια και της εφορίας αρχαιοτήτων Άρτας, σωστά, Δημαρχείο? Όχι της εφορίας, αλλά της εφορίας νεοτέρων, πάντως του Υπουργείου Πολιτισμού. Και επίσης πρέπει να σας πω και ότι θα παραδώσουμε και το μικρό θεατράκι, αν και ούτως ή άλλως είναι παραδομέ, έχει ήδη παραδοθεί, γιατί όλοι το βλέπετε, όλοι το χαίρεστε και ούτω καθεξής. Να πω ότι είναι ένα κόσμημα το μικρό θεατράκι πραγματικά και να πούμε ότι εδώ πέρα και οι θέσεις των τριών τουριστικών λεωφορείων που έχουμε διαμορφώσει και με τα προβλήματα που τελικά δεν υπάρχουν στην οδό Κουμμένο, που εκεί πέρα υπήρχαν τα ποδηλατήματα, το λύσαμε. Νομίζω ότι είναι προσβάσιμος ο χώρος αυτός για επισκέπτες στην Παρηγορήτισσα που γίνεται, ας πούμε, υπάρχουν επισκέπτες. Και να πούμε και κάτι, Βαρβάρα, ότι πίσω εδώ πέρα ο Δήμος Αρταίων ξεκινήσαμε να απαλωτριώσουμε το κομμάτι πίσω από τα κελιά της Παρηγορήτισσας για να πλακοστρώσουμε εκείνον τον δρόμο, για έτσι ώστε να δείξουμε ακόμη περισσότερο αυτό τον βυζαντινό πλούτο που έχουμε στην περιοχή μας.
Ναι, και εγώ για να συμπληρώσω αυτό το οποίο ξεκίνησε προηγουμένως να λέει ο Δήμαρχος, αλλά εγώ ίσως το πήγα κάπου διαφορετικά, θέλω να σας πω ότι πραγματικά έχουν ξεκινήσει και οι απαλωτριώσεις γύρω από το κάστρο, ούτως ώστε κάποια οικίες οι οποίες είναι εν επαφή σήμερα με τα τείχη κτλ. Αυτά να απαλωτριωθούν ενδεχομένως σταδιακά για να δημιουργηθεί μια ελεύθερη ζώνη γύρω από το κάστρο, το οποίο εντωμεταξύ ρίστον παρόδο πρέπει να σας πω ότι έχει ολοκληρωθεί και το μεγάλο έργο που κάναμε μέσα στο Ιτσκαλέ, στο λεγόμενο καστράκι κτλ. Και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα ανοίξουμε και μία έκθεση εκεί, ούτως ώστε να χαρεί ο κόσμος και να δει όλες αυτές τις εργασίες που έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό. Και ένα τελευταίο, γιατί θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλά για τα, αυτά που έχουμε κάνει, να πούμε ότι έχουμε εντάξει στο ΒΑ και την πολιτιστική διαδρομή που έχουμε μία διαμόρφωση των χώρων από το ιστορικό γεφύρι που περνάει από το Αρχαιολογικό Μουσείο, από τη Δυτική Νεκρόπολη, από το Πολυάντριο, έρχεται εδώ στην Παρηγορίτσα, στο Αρχαίο Θεάτρο της Αμβρακίας, στην Αγία Θεοδώρα, στο Άγιο Βασίλειο, στο Κάστρο. Αυτή είναι ένα έργο 6 εκατομμύρια ευρώ, είναι έτοιμη μελέτη, θα ενταχθεί στην πρώτη πρόσκληση που θα βγάλει το καινούριο ΕΣΠΑ μέσα από το σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης που εμείς συντάξαμε. Και αν μου επιτρέψετε, θα πω κάτι τελευταίο, αφού σας ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους, θα ήθελα για μια ακόμη φορά να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο για την άριστη συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια και παρά τις κατά καιρούς αντεγκλήσεις και ούτω καθεξής, νομίζω, Δήμαρχε, ότι τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Έτσι. Να είμαστε καλά και φυσικά να είσαστε όλοι εσείς καλά. Καλές γιορτές. Καλές γιορτές. Καλές γιορτές. Εμείς ευχαριστούμε.